Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Άντε με το καλό τα παιδιά, παρακαλώ. Γιώργο, περιμένω να παίξω το μαθήριο για να έρθει η νύφη. Να υποδεχτούμε την νύφη μας. Δεν ήταν πολύ καλό, δεν ήταν και πολύ καλό. Άλλη μία κόλληση νύφη, δεν περπατάει. Περίμενα τόσο καιρό αυτή τη στιγμή. Πολλά λάθη, Γιώργο. Ανέβα στο χώμα. Έλα, Γιώργο. Ναι. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, το σύμπαν, παρακαλώ να μας πει αν έχουμε πάρει το πρώτο αστεράκι από την πρώτη δοκιμασία. Σας παρακαλώ. Το πήραμε, σίγουρα. Ωραία, παίρνουμε το πρώτο αστεράκι, παρακαλώ. Ο γιος της Παπαδιάς να βάλει ένα αστέρι, παρακαλώ, μέσα. Μπράβο, μπράβο! Μπράβο, μπράβο! Λοιπόν, έχουμε πλέον και το πόντι. Μου συγχαρητήρια για την πρώτη δοκιμασία. Στο Γιώργο Χειμωνέτο έφερε το πρώτο αστεράκι. Ο γιος της Παπαδιάς το έχει βάλει ήδη στο κουτί. Και θα ήθελα τώρα το Γιώργο να έρθει εδώ, πίσω από τα ιερά κείμενα. Και μουσικός και ιερέας, γιατί η Ερπάπας μόλις κάπου προσγειώθηκε λίγο μακριά, νομίζω την Κούβα, οπότε θα αργήσει να έρθει. Θα έρθει για τη βάφτιση. Άντε και με λάδι σύντομα. Και θα ήθελα πλέον να περάσουμε στην άλλη μορφή του αγγλοσαξονικού γάμου, Καλομήρα, που εκεί λέτε κάτι περίεργα. Ναι, dearest beloved, έτσι κάτι, δεν το ξέρω. Λέτε τα vows, τους όρκους, όρκους αγάπης, ο ένας προς την άλλη και η μία προς τον άλλον. Έτσι που θα σας συνδέσουν για πάντα. Είστε έτοιμοι να το κάνετε αυτό, να εκτεθείτε μπροστά σε όλο το ακροατήριο. Ναι, ναι, ναι. Να πείτε τι είναι μέσα στην καρδιά σας. Ναι. Για τον Εγώ θέλω και τον για το στομάχι μου τι είναι μέσα το βράδυ. Επειδή δεν μπορούμε να βασιστούμε πάνω στην ποιητική σας οξυδέρκεια, αν είχαμε το σταμάτη το αγαμπρό, θα έλεγε εδώ. Θα έλεγε υπέροχα πράγματα. Ακριβώς. Θα σας βοηθήσουμε με τα παρανυφάκια. Έχουμε δύο παρανυφάκια τα οποία θα σας βοηθήσουν να διαβάσετε τους όρκους σας. Τέλεια. Πολύ ωραία. Και αν τους διαβάσετε σωστά, γιατί είστε κι εσείς δεμένοι με κάποια ηλεκτρόνια τα οποία η Καλομήρα θα τα ενεργοποιεί όποτε θελήσει αυτή. Αν τους διαβάσετε σωστά και όμορφα και με συνέστημα, αυτό είναι το κριτήριο, θα κερδίσετε δύο αστεράκια. Okay. Θέλω να κλάψεις. Θέλω να κλάψω. Θέλω να συγκινηθώ πολύ. Να κάνεις να κλάψει, να το νιώσει. Παρακαλώ, τις δύο παράνεφες, τη Ραχήλ και τη Ιωάννα, να πάρουν θέση. Κάπου εκεί κοντά για να βλέπουν ο γαμπρός και η νύφη. Για να συνεχίσουμε. Μαμά, πόσο θα ήθελα να είσαι απόψε εδώ. Παιδιά, θα ήθελα απόλυτη ισχύα σε αυτό το κομμάτι. Είναι καθαρά συναισθηματικό. Αν το νιώσετε, θα κλείσετε κι εσείς. Έλα. Εγώ. Αγγελική, ξεκινάμε με εσένα. Τάσο μου. Ναι. Θέλω να περάσω. Έλα, μωρό μου. Να περάσω μαζί σου το υπόλοιπο τη ζωή μου. Ναι, ναι, γιο. Το ήξερα από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Γιατί ανατρίχιασε όλο μου το κόρμι. Όπα, ανατριχύλα. Θέλω. Λέγε! Θέλω αυτό το συνέστημα που νιώθω να κρατήσει για πάντα! Θες! Υπόσχομαι να σε συντροφεύω! Κάσε! Στα εύκολα και στα δύσκολα! Τώρα! Όταν είμαι μαζί σου, όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία! Είδες! Υπόσχομαι! Ναι! Σκάσε! Εγώ μιλάω τώρα! Υπόσχομαι! Τι έγινε? Ναι! Υπόσχομαι! Ναι! Ότι όταν με ρωτάς τι έχω, δεν θα σου απαντάω τίποτα. Ναι. Υπόσχομαι ότι δεν θα ζηλάω. Υπόσχομαι ότι θα σε αφήνω να βλέπεις ποδόσφαιρο με τους φίλους σου χωρίς να το μοιάζω. Έλα εδώ! Και υπόσχομαι ότι θα κατεβάζω πάντα εγώ τα σκουπίδια. Τέλεια. Το βράδυ. Κατεργέσαι. Υπόσχομαι να μην τρώω τις τηγανητές πατάτες σου. Σ' αγαπώ, Τάσο. Τέλεια. Το είπα. Μπράβο. Και το έσπασα και το χέρι. Δεν έχω χέρι. Συγχαρητήρια. Εμένα με έπιασε. Ήταν ωραίο. Με τα σκουπίδια που θα πετάξει κάθε βράδυ. Και με τις πατάτες ήταν ωραίο. Και είχε κάποια ρουλαχτά έτσι εκτός κειμένου. Ναι, αισθήματα. Ναι, ήταν σαν να παντρεύω την αισθητήση. Λοιπόν, ήτανε το πάθος που το εννοούσα. Το σύμπαν μας λέει να προχωρήσουμε και στους όρκους του Τάσου για να δούμε αν θα πάρετε τα δύο αστέρια. Νομίζω ότι έχετε ξεκινήσει καλά. Τάσο, ο λόγος σε σένα παρακαλώ. Εγώ τα λέω. Ναι, και εσύ έχεις μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, γιατί θα πρέπει να μας πείσει συναισθηματικά η Αγγελική. Ναι. Είχε μια ευκολία λόγω τραγουδιού, λόγω η φωνή. Είμαι έτοιμος. Παρακαλώ. Αγγελική,
Ήρθες στη ζωή μου σαν τυφώνας και τα σάρωσες όλα. Ήξερα από την πρώτη στιγμή που σε είδα ότι είσαι ο άνθρωπος μου. Είσαι το άλμα σου! Θέλω να γεράσω στο πλευρό σου. Είμαι τρελός για σένα! Είσαι φωτιά μου και δεν θα σε απογοήτευσε ποτέ! Παρακαλώ. Θα κάνω οτιδήποτε! Θα σηκώσω πάντα το καπάκι της τουαλέτας! Πιο καθαρά μη φτύνεις. Δεν θα κάνω like στη φωτογραφία καμίας άλλης στα social media. Καλό. Πολύ βασικό αυτό. Δεν θα πετάω τις κάρτες μου όπου να είναι στους... Ναι. Υπόσχομαι να σε λατρεύω τώρα. Ναι. Μετά και πάντα θα λαμβώ αγγελική. Στα κοράτια το παιδί. Στοπ! Αυτό ήταν. Αν και τις τελευταίες διαμοντάσεις, wow. Νομίζω ότι τις είπες στα κορεάτικα. Ναι, δεν κατάλαβα, αλλά πολύ ωραία που δεν θα κάνεις likes και όλα τα άλλα που πολύ ωραία. Εγώ δεν θυμάμαι τι έλεγα, η αλήθεια είναι. Πολύ καλός, πολύ καλός. Τα δύο, παρακαλώ. Ο ιερέας τώρα θα πρέπει να μας ανακοινώσει τι ακριβώς έχει γίνει. Πού έχουμε φτάσει, πού έχουμε αντελεθείς. Με συγκινήσατε, βρε παλιόπαιδα, με συγκινήσατε, δηλαδή. Συγγνώμη, βγήκα από το ρόλο να πούμε. Πες τα. Λοιπόν, από τώρα και σε εξής, σας ονομάζω σύζυγους. Μπορείς να φιλήσεις την Ήφη. Κάτι με. Αν δεν πάει καλά σε αυτήν την τελετή. Λοιπόν, νομίζω ο παπάς εντάξει είπε αυτό που έπρεπε. Έχουμε περάσει τον δικό σημείο της ζωής σας. Είστε πλέον man and wife, όπως λένε στις αμερικάνικες ταινίες. Πρέπει να δούμε όμως αν τα καταφέρατε. Να ρωτήσουμε το σύμπαν. Το σύμπαν, παρακαλώ. Ναι. Το σύμπαν να μας πει ότι τα καταφέραμε. Άω, πονάω. Εμείς είμαστε πάλι. Ναι, από το ιερό. Ναι. Ήταν... Εγώ νομίζω ήταν καλή. Πιστεύω ήταν πολύ συγκινητικό. Έλα, είμαστε πολύ καλή. Σύμπαν. Και ο Τάσος έβλεπε πολύ αισθήματα. Και ο Τάσος ήταν, ναι. Ναι. Τα τελευταία τα πέσε σε μία άλλη γλώσσα, κορεάτικη μάλλον, ναι. Εγώ τα ένιωθα όμως εγώ. Τα ένιωσε, τα νιώσατε και οι δύο, το ένιωσε και ο παπάς. Ναι. Είστε με έναν γουάκ και έχετε κερδίσει άλλα δύο αστεράκια. Παρακαλώ το γιο της παπαδιάς, άλλα δύο αστεράκια μέσα. Εστρέγιας. Δούς εστρέγιας. Φτάσαμε τα τρία και έχουμε περάσει ουσιαστικά το πολύ κομβικό σημείο της τελετής. Συνεχίζουμε με τις επόμενες δοκιμασίες. Ενώπιον Θεού και Νίκου Βαβακούλα, ουσιαστικά ο Τάσος και η Αγγελική ήδη έχουν έρθει εις γάμου κοινωνία. Συγχαρητήρια και στους δυο σας. Είστε πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Πολύ. Γιώργο, ναι. Πρέπει και οι κουμπάρες να έχουν πάνε ρόλο. Να έχουν πιο ενεργό ρόλο, εννοείς, ναι, αυτό που κρατήσανε μόνο τους όρκους. Δεν ναι. Πρέπει να τις ξεχωρίσουμε λιγάκι από τους υπόλοιπους καλεσμένους. Ναι. Επομένως, οι κουμπάρες, τώρα υποτίθεται ότι έχουμε περάσει λίγο στο κοκτέιλ πάρτι. Ναι. Στο κοκτέιλ πάρτι. Άλλο που φες είναι άδειος. Ναι. Θα πρέπει να γεμίσει. Ναι. Θα πρέπει να γεμίσει. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την Ιωάννα, η οποία θα πρέπει να φέρει τα πρώτα καναπεδάκια. Το λεγόμενο κέρασμα, και αυτό θα πρέπει να το κάνει με το ένα της χέρι, κρατώντας το δίσκο με τα καναπεδάκια, παίρνοντας από τα τρία εμπόδια κατά σειρά. Μπορώ και με τα δύο, να ξέρετε. Μπορείς και με τα δύο, θα επιλέξεις το πιο σταθερό, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Ιωάννα, θα θέλαμε λοιπόν να περάσεις πίσω, να πάρεις τα καναπεδάκια με το ένα σου χέρι, το πιο ναι, σταθερό. Αλλά δεν είναι απλή υπόθεση από ό,τι βλέπω, έχει και εμπόδια. Φυσικά και δεν είναι απλή. Θα ανατρέξω πάλι στα παλιά χρόνια που έκανα με τα εμποδίων. Έκανες σλάλομ. Ναι. Μάλιστα. Άρα πολύ δύσκολα πράγματα κάνετε εδώ. Για δύο αστεράκια. Πρέπει να το καταφέρεις να γεμίσουμε το κουτί, να πάμε στο τραπέζι στο εξωτερικό κέντρο ο Πλάτανος. Ένα θερμό χαιρετίσμα παρακαλώ στην Ιωάννα, η οποία θα ξεκινήσει τη δοκιμασία της και εύχομαι να φάμε και κάτι. Να φάμε κάτι, από μέσα, λίγο κάτω φούστα. Μπράβο, έλα έτσι. Για να το κάνω έτσι. Για να το ανεβάσω. Βάλω το στην τσέπη. Να το βάλω εδώ ψηλά. Μπράβο. Έλα. Παρακαλώ, ξεκινάμε. Πάμε, Ιωάννα! Σπάχτης! Σταθερή, σταθερή, καλή! Θα φάμε μάλλον! Είσαι θεάρα, ρε παιδί μου! Ναι! Έλα, πολύ κοντά είσαι! Συγχαρητήρια, Ιωάννα. Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα κατάφερε σύμπαν. Όχι. Έτσι, εννοείται. Συγχαρητήρια στην Ιωάννα. Άλλα δύο αστεράκια. Παρακαλώ, ο γιος της παπαδιάς.
Και τώρα περνάμε στην Ραχήλ, η οποία θα πρέπει να φέρει κάτι πιο έλεγε. Ναι. Τις σαμπάνιες. Να πιούμε όλοι. Να αρχίσει λιγάκι να ανάβει το κέφι πριν φτάσουμε στο κέντρο. Ραχήλ, παρακαλώ, περνάς πίσω. Για τρία αστέρια είναι αυτό. Τρία αστέρια. Ένα φυσικά, η σαμπάνια έχει το καθητής. Παραπάνω, είναι πιο μπάμπιλι, 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 μπάμπιλι. Ότι δεν θα τα ρίξω, γιατί θα τα ρίξω. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, Ραχήλ μου, με το χέρι, δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Ραχήλ, επειδή εδώ υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας, δεν θα πάμε με το ένα χέρι καλομήρα. Ναι. Με τα δύο χέρια, παρακαλώ. Θα χάσουμε λίγο από το elegance, αλλά θα κερδίσουμε σε σαμπάνια. Έλα, Ραχήλ. Πιάστο σφιχτά. Έλα, δώστε ένα χέρι κολλήμα, παιδιά, στην Ραχήλ. Τρία. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι τρία αστεράκια αυτό. Σύμπαν είπε, ναι. Τι να πει το σύμπαν, Ραχήλ, πώς ήταν καταρχάς τώρα, το χτύπημα του ρεύματος. Δεν ξέρω, μπορεί να μας πει και ο Μπό και η Αγγελική που ασχολούνται με το τραγούδι, ότι η Ραχήλ πετύχει συνέχεια την ίδια νότα. Γέτης παπαδιάς, βάλε άλλα τρία παρακαλώ. Ευχαριστούμε, παιδιά, στην υγειά σας, παιδιά, στην υγειά σας. Να χαλαρώσουν τα νιώγα, έχουμε και την πρώτη γητά του γάμου, έτσι. Να το κάψουμε απόψε. Και η κρισιμότερη δοκιμασία όλων. Ναι, τι έχει λείψει εδώ από το τραπέζι. Τι έχει λείψει η τούρτα. Χρειαζόμαστε ένα τούρτα. Η τούρτα, μέχρι στιγμής θα έχετε πάει περίφημα, δεν έχετε αφήσει αστεράκι πίσω. Είμαστε πολύ κοντά στα 12 αστέρια. Τα υπόλοιπα αστέρια που λείπουν τα δίνει η τούρτα. Τώρα εδώ θα χρειαστούμε τη βοήθεια φυσικά και τη μία κουμπάρα και τη άλλη. Και η Ιωάννα και η Ραχήλ πρέπει να μεταφέρουμε τα δύο χεράκια φυσικά. Ναι. Την τεράστια τούρτα. Η μισή δεν είναι κανονική, μην τη φάτε. Η πάνω τρώτε ελεύθερα. Η πάνω όμως είναι και πολύ ευαίσθητη. Φρέσκια, φρέσκια. Παρακαλώ, πάρτε θέση. Εδώ είναι η κρισιμότερη δοκιμασία όλων. Αν φτάσει τούρτα στο τραπέζι να κάνω και λίγο χώρο, τότε πάμε στο γλέντι, πάμε στο εξοχικό κέντρο. Αν δεν φτάσει. Αλλή μόνο μας. Τέσσερα αστέρια είναι αυτό τώρα. Πίζα. Ναι, γέρνει. Αυτή γέρνει ήδη. Είναι γυρτή. Δυστυχώς λόγω θερμοκρασίας. Είναι πολύ ωραία. Ωραία. Είναι μπόμπα, είναι φρεσκότατη. Είναι βαριά, παιδιά. Προσοχή στην πρώτη ανύψωση. Αυτό είναι το κρίσιμο. Αν τη σηκώσετε σωστά από το τραπέζι, έχετε πολλές πιθανότητες. Όχι, ο Γενέτας, ο Τικάτης. Πέφτει, ρε παιδιά. Πέσει έτσι κι αλλιώς. Τα χέρια σου. Είσαι χαζό, παιδί μου, πήγαινε πίσω. Είστε έτοιμες. Έτοιμες. Με τα εμπόδια μπορείτε να κλέψετε λιγάκι να πάτε από δεξιά από αριστερά. Αν φτάνετε, έτοιμες σε 3, 2, 1, πάμε. Με κορυφή για 4 αστέρια. Να φώνεστε, το θέμα είναι να φτάσει τούρτα να φάμε όλοι. Θέλω πολύ τούρτα να φάμε. Τάσο και Αγγελική δεν τους βλέπω καλά. Πάμε. Αρχίζουν και τρίσουν τα θεμέλια του γάμου τους. Μπράβο, φέρτε το πιο εδώ. Σωστά, σωστά. Και στούμπα το κάτω μία. Μπράβο. Μη στούμπα στον Τάσο κάτω. Τάσο, κάτσε εκεί στη θέση σου. Ναι, δεν κουνιέμαι. Πάμε, κορίτσια. Πάμε, παιδιά, θα μετρήσουμε τι έχει φτάσει. Βασιζόμαστε στις κουμπάρες. Θα το ζυγίσουμε. Και ο κουμπάρος την κουμπάρα, ξέρετε, ε. Παίρνα τη εσύ και θα δεις. Στα όροφη τούρτα. Για να ξορκίσουμε τα 7 χρόνια φαγούρας. Στα μπροστά λίγο να γέρνετε. Πάμε. Στα μπροστά. Η συγκέντρωση. Μπράβο. Μπράβο. Εσύ ρε, μην περάσεις από πάνω. Μπράβο, ελάτε, πάμε. Τα πλάγια, τα πλάγια. Ήρεμα, ήρεμα. Μπροστά, μπροστά. Τέλεια, πάμε. Μπράβο. Ήρεμα. Μπροστά, λίγο. Γύρτε μπροστά, λίγο. Σωστά, μην φοβάστε.
Συγχαρητήρια στις κουμπάρες. Να μην ξεχνιέσαι εσύ. Άξιες του χρόνου και μελάδι που λένε και στο χωριό μου. Σας εύχομαι. Είσαστε καταπληκτικές. Η τούρτα έφτασε στο τραπέζι. Επομένως, πρέπει να βάλουμε και τα υπόλοιπα. Φάει. Όρυφα. Τέσσερα. Φάει. Ήταν μια υπέροχη τελετή. Να μαζί σου τα παιδιά. Κάπου εδώ λαμβάνει τέλος αυτή η σεμνή τελετή. Συγχαρητήρια στα νιόγαμπρά, τους χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε. Έτσι, να αρχίσετε να καλές απογόνους. Και τώρα νομίζω τι μένει. Το φαγητό. Το φαγητό, παιδιά, αυτό που προαναγγείλαμε. Σας περιμένει στρωμένο, τρομερό τραπέζι με όλα τα εδέσματα, με καρπάτσιο, με σεβίτσε. Για αρχή, μετά έχουμε κυρίως, έχουμε φιλέ μινιόν, έχουμε σπαγκέτι εκεί μπροστά στα μάτια σας, πάνω σε ένα πιάτο δηλαδή. Σας εύχομαι να περάσετε όμορφα. Είναι η πρώτη φορά που και οι δύο ομάδες θα καθίσουν σε ένα τραπέζι και θα το απολαύσουν οικογενειακά, και το σόι του γαμπρού και της νύφης. Καλή ανάρρωση όσους ταλαιπωρήθηκαν από τα ηλεκτρόδια. Και παρακαλώ να κρατήσουμε τα εθήματα. Ο γαμπρός και η νύφη να περάσουν και πάλι κάτω από το παρεκκλήσι, έξω πλέον από το ναό. Θα πετάξω. Γεια σας. Το που φτάσει εκεί, πέταξε το. Α, εντάξει. Να ζήσετε, να ζήσετε. Μπράβο. Κορίτσια. Μπράβο. Περίμενε. Next bride. Καλά πήγε αυτό. Πάλασε ο γαμπρός. Δεν μπορώ. Συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν αυτά.